Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου του 2024. Το φάγαμε για αυτό το μήνα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα μέτωπα και στο βορρά και στο νότο. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στα θέματά μας, θα ήθελα να πω κάποιους φίλους, επειδή έκανα μια αναφορά χθες στον Δημήτρη τον Καμποράκη και είπα ότι μέσα από τις συναντήσεις μας στα πλατό τα τηλεοπτικά αναπτύχθηκε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και λέει πως μπορείς ότι έτσι είναι, ότι φταίει ο Καμποράκης και ο Καμποράκης που είναι έτσι η Ελλάδα. Ακούστε, στην κοινωνική μας ζωή δεν πρέπει να εμπλέκονται τα πολιτικά ζητήματα, αλλιώς θα πρέπει να ψάχνουμε μόνο με ανθρώπους που σκέφτονται σαν και εμάς πολιτικά, να κάνουμε παρέα, να είμαστε φίλοι. Δεν είναι έτσι η ανθρώπινη κοινωνία. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι ανοιχτή, πρέπει να μιλάμε με όλο τον κόσμο, να συνδιαλεγόμαστε με όλο τον κόσμο και να διατηρεί ο καθένας τις απόψεις του. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πιστεύετε, ότι πρέπει οι Ολυμπιακοί να είναι μόνο με τους Ολυμπιακούς, οι Παναθηναϊκοί μόνο με τους Παναθηναϊκούς, οι Νεοδημοκράτες μόνο με τους Νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι μόνο. Δεν είναι έτσι η κοινωνία. Όχι. Προς Θεού. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ λανθασμένη εντύπωση αυτή. Και εγώ αναφέραμε χθες εδώ εμείς το άρθρο του Καμποράκη, γιατί είχε σωστές επισημάνσεις. Εκεί να μείνουμε. Δεν βάλαμε ως θέμα εδώ ποια είναι η ιδεολογία του Καμποράκη, η πορεία του στη ζωή, και δεν κρίνουμε αυτό. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στα σοβαρά θέματα. Ακούστε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κατά την άποψή μου, παρότι πάνω στο έχουμε την απειλή της χρήσης πυρηνικών όπλων, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι πιο επικίνδυνος για την παγκόσμια ασφάλεια, κατά την άποψή μου. Και αυτό γιατί με βάση αυτά που γίνονται, θα δούμε παρακάτω, αν εμπλακεί πλέον, αν εισβάλλει η Τουρκία στο Λίβανο, έχει δηλώσει ότι, καταρχάς θα δείτε παρακάτω, θα εμπλακεί και ο στρατός του Λιβάνου πέραν της Χεζμπολά, και μετά θα. Αν εμπλακεί και το Ιράν, δεν είναι δυνατό να μην εμπλακεί η Αμερική. Γιατί αν δεν εμπλακεί η Αμερική, υπάρχει κίνδυνος να εξαλειφθεί το Ισραήλ από προσώπου Μέσης Ανατολής. Και επειδή δεν πρόκειται να το επιτρέψουν αυτό οι ΗΠΑ, θα εμπλακούν και οι ΗΠΑ και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα εμπλακούν με κάποιο τρόπο πιθανόν η Ρωσία και η Κίνα και καταλαβαίνετε που θα πάει το πράγμα. Και γι' αυτό προετοιμάζεται η Τουρκία, προσέξτε. Και γι' αυτό πρέπει Κύπρος και Ελλάδα σε μια τέτοια περίπτωση που αν εμπλακεί η Αμερική για να σώσει το Ισραήλ, δεν θα πάει να σώσει την Κύπρο, εάν η Τουρκία πάει να καταλάβει την Κύπρο. Και η Τουρκία ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Δεν θα πειράξει τις βάσεις των Άγγλων. Για να μην σου πω ότι θα το κάνει σε συνεννόηση μαζί τους. Άρα και άλλα νησιά. Κανένας δεν κοιτάει τότε εμάς την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτά τα πιστεύουν μόνο οι αφελείς. Οι αφελείς που λένε στείλτε όπλα στην Ουκρανία για να μας βοηθήσουν οι σύμμαχοι. Αυτά τα πιστεύουν μόνο οι αφελείς, πολιτικά εννοώ. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, πέραν το ότι προετοιμάζεται για παγκόσμιο πόλεμο, το λένε υπόψη, δεν είναι άποψή μου αυτή, το λένε. Έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για τον πόλεμο που γίνεται κάτω. Το έχει πει και ο Ερντογάν, θα σας διαβάσω τώρα ένα άρθρο, το οποίο πραγματικά είναι η πεμπτουσία της πολιτικής σκέψης της της Τουρκίας για τα τεκτερόμενα στη Μέση Ανατολή. Και εκεί μπλέκει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης να σας πω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ψηφίσαμε ναι στο ψήφισμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που καλεί το Ισραήλ να εκενώσει τα Παλαιστινιακά εδάφη εντός 12 μηνών. Η Ελλάδα είπε, επαναλαμβάνω, ναι, και η Κύπρος. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έχω γράψει, έχω μεταφράσει ένα άρθρο ενός τύπου ο οποίος είναι στην ομάδα του Περιντζέκ και των στρατηγών, είναι οι λεγόμενοι ευρασιατιστές, αυτοί που πιέζουν τον Ερντογάν, συγκυβερνούν με τον Ερντογάν καταρχάς, στηρίζουν, αυτοί που πιέζουν τον Ερντογάν να στραφεί προς το να μπει στην Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που εκεί υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν μπορεί να είσαι και στο ΝΑΤΟ και εκεί. Αυτοί λένε φύγει από το ΝΑΤΟ, του λένε. Καλύτερα θα προστατέψει τη χώρα εκεί, θα δείτε για ποιο λόγο το λένε. Και αυτοί λένε και για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ
Για να δούμε πρώτα, είναι μια δική μου εισαγωγή και μετά να διαβάσουμε το άρθρο του. Επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και δεν είναι κανένας αρπαγμένος που το γράφει. Είναι η άποψη του τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου και του βαθέως κράτους. Αυτή. Και η άποψη του Ερντογάν, το έχει πει ο Ερντογάν. Η Ελλάδα και η Κύπρος προχθές Τετάρτη είπαν ναι στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ζητεί να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη εντός των επομένων 12 μηνών και να επιβληθούν και οι Ρώσοι στο Ισραήλ. Το ψήφισμα στηρίχθηκε στη γνωμοδότηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο τον Ιούλιο έκρινε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη και το Ισραήλ υποχρεούται να την τερματίσει το συντομότερο δυνατόν. Στο κείμενο αυτό απαιτείται από το Ισραήλ να βάλει τέλος χωρίς καθυστέρηση στην αθέμητη παρουσία του στα Παλαιστινιακά εδάφη, το αργότερο εντός 12 μηνών μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος. Η Γενική Συνέλευση αξιώνει επίσης την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα Παλαιστινιακά εδάφη, να σταματήσουν οι νέοι επικισμοί, να επιστραφούν τα εδάφη και οι ιδιοκτησίες που έχουν κατασχεθεί και μιλά για την πιθανότητα επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, ζητώντας από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να λάβουν μέτρα ώστε να σταματήσουν οι εισαγωγές προϊόντων από τους εβραϊκούς οικισμούς και η παράδοση όπλων στο Ισραήλ, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τέλος. Ζητά να επιβληθούν και οι Ρώσοι σε πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατήρηση της αθέμητης παρουσίας του Ισραήλ στα κατεχόμενα. Ενώ λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος ψήφισαν υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης και της στρατογραφειοκρατίας στην Τουρκία κυκλοφορούν απόψεις που αξίζουν τον κόπο να τις μεταφέρουμε σε εσάς για να ξέρουμε πώς σκέφτονται και πώς ερμηνεύουν τις εξελίξεις στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Συγκεκριμένα παρουσιάζω μετάφραση του άρθρου του Φικρέτ Ακφιράτ, αρθρογράφος στην εφημερίδα Αϊντινλίκ, δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος Βατάν που στηρίζει τον Ερντογάν και στελεχώνεται κυρίως από αποστράτους αξιωματικούς των ανωτάτων βαθμίδων, διατελέσαντες γενική γραμματής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας κτλ. Τέτοιους. Τίτλος, το Ισραήλ προετοιμάζεται να ενισχύσει την ελληνική συμμαχία. Άκουσον τίτλο. Τονίζαμε από την αρχή ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα δεν είναι μία σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αλλά είναι μέρος ενός αγώνα μεγαλύτερης κλίμακας. Όταν το λέμε αυτό, δεν βασιζόμαστε στην πιθανότητα ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να επεκτείνει τον πόλεμο, αλλά ότι θα ξεσπάσει μία περιφερειακή σύγκρουση και στη συνέχεια η σύγκρουση αυτή θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό πιστεύω. Αυτή η πορεία των εξελίξεων είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της κατάστασης. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τρέχουσα κατάσταση όχι λόγω της τρέλας ή της απερισκεψίας Νετανιάχου, αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα ενός αγώνα που κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο το Ισραήλ και οι σιωνιστές, λέει. Συνοπτικά η κατάσταση είναι η εξής. Η νεοσυντηρητική σιωνιστική συμμορία και η Ισραηλινή διοίκηση, που κατέχει θέσεις κλειδιά στις ΗΠΑ, επεκτείνουν τον πόλεμο για να υποτάξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου που εργάζονται υπέρ του Ατλαντικού, αλλά δεν αποδέχονται την παγκόσμια τάξη που καταραίει σήμερα. Περίεργο σκεπτικό, αλλά. Οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου είναι οι εξής. Εδώ στη Μέση Ανατολή μιλάμε. Η Παλαιστίνη και οι οργανώσεις που αρχίζουν να αγωνίζονται ενάντια, που συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στην υπεριαλιστική και σιωνιστική κυριαρχία για λογαριασμό της Παλαιστίνης, ειδικά η Χαμάς, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου. Η Χεζμπολάχ, την οποία στοχεύει σήμερα το Ισραήλ, θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη ΣΥΠΑ και για το Ισραήλ. Αυτοί λοιπόν είναι οι δυνάμεις που βρίσκονται. Πάμε λοιπόν σε χώρες. Η Ρωσία που πολεμά στο Ουκρανικό μέτωπο και την οποία η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ βλέπουν ως τον υπαριθμό ένα στρατιωτικό εχθρό. Η Κίνα, την οποία θεωρούν ως την πρωταρχική απειλή για τη ΣΥΠΑ με την τεράστια οικονομική ισχύ και τις εναλλακτικές πρωτοβουλίες στην τρέχουσα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Το Ιράν, που μάχεται σώμα με σώμα με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ
στο πεδίο της χώρας σας και όχι μόνο. Και η Συρία που μάχεται 13 χρόνια τώρα και αντιστέκεται στην επιχείρηση καταστροφής που διεξάγουν εναντίον της οι εμπρελιστικές χώρες εδώ και χρόνια. Μία από αυτές είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία μάχεται, χωρίς την Τουρκία δεν μπορούσαν να πλήξουν το Ισραήλ, τη Συρία, αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν αντίθετη με την εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο στη Συρία. Άρα όλοι αυτοί μάχονται ή μάλλον αυτό η ομάδα των ιμπεριαλιστών παύλα σιωνιστών στις ΗΠΑ μάχεται με αυτές τις δυνάμεις, είναι στην πρώτη γραμμή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε κατά νου τα εξής. Η συνεχιζόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή επιχείρηση από εκείνη που οδήγησε στη διχοτόμηση του Ιράκ, την ίδρυση του κουρδικού κράτους, τη συνεχιζόμενη επιχείρηση διχοτόμησης της Συρίας, την ίδρυση του δεύτερου αυτόνομου κουρδικού κράτους, το πρώτο έχει αναγνωριστεί και de jure το 2005 με το Σύνταγμα του Ιράκ, το δεύτερο de facto λειτουργεί τουλάχιστον από το 2014, επί 10 χρόνια, με όλα τα υπουργεία που έχει ένα κράτος πλην του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα λέει, αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη δεν είναι μια διαφορετική επιχείρηση από εκείνες τις επιχειρήσεις που οδήγησαν στην ίδρυση του πρώτου αυτόνομου κουρδικού κράτους και του δεύτερου κουρδικού κράτους. Είναι ενιαίο σχέδιο, λέει. Και αυτό το σχέδιο επεκτείνεται μέχρι και στο Ιράν. Ό,τι γίνεται εναντίον του Ιράν ή ό,τι θα γίνει εναντίον του Ιράν, λέει. Όλα αυτά υλοποιούνται ως απέτηση του στρατηγικού στόχου των ΗΠΑ στη Δυτική Ασία. Αυτός ο στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία ενός δεύτερου Ισραήλ στην περιοχή, δηλαδή του Μεγάλου Κουρδιστάν. Όλα αυτά. Και ας μην ξεχνάμε, στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του λεγόμενου κράτους μαριονέτας, το Μεγάλο Κουρδιστάν, να αποτελείται από εδάφη που θα αποσπάσει από την Τουρκία. Και από εδάφη που θα αποσπάσει από την Τουρκία. Ως εκ τούτου, η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς, λέει, την ίδια απειλή. Άξονας Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρο. Το Ισραήλ σχηματίζει συμμαχίες με βάση αυτήν την ευθυγράμμιση και κάνει σχέδια ανάλογα. Οι αξιολογήσεις που έγιναν σε Ισραηλινούς θεσμούς ασφαλείας τονίζουν ότι η ανάπτυξη της συμμαχίας με την Ελλάδα και την Νότια Κύπρο, έτσι λένε την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Εράν Λέρμαν, πρώην στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και νυν μέλος του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ, ένα από τα ιδρύματα που συνδέονται με το κράτος του Ισραήλ φυσικά, εφιστά την προσοχή στη στρατηγική σημασία της Νότιας Κύπρου, Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας σύνδεση με τον επερχόμενο πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτά γράφηκαν πριν τις εκρήξεις, έτσι. Στην ανάλυση του, ο Λέρμαν βλέπει τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και την Τουρκία στην ίδια πλευρά, ότι είναι μέτωπο δηλαδή, και υποστηρίζει ότι η συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον αυτού του μετώπου έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Δημοσίευμα στο Ινστιτούτο στις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Δηλαδή, ο Λέρμαν βλέπει τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και την Τουρκία στην ίδια πλευρά και υποστηρίζει ότι η συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον αυτού του μετώπου έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ, 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Ποιος έδωσε το θάρρος στο Δένδια? Υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι η πολιτική ύφεση που ακολουθεί η Τουρκία με την Ελλάδα, με τον ισχυρισμό ότι αυτό βοηθά να τεθούν σε τροχιά επαναπροσέγγισης οι σχέσεις της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθάρρυνε περαιτέρω το αντίπαλο μέτωπο. Δηλαδή λέει ότι η πολιτική αυτή της προσέγγισης που ακολουθεί η Ερντογάν Μητσοτάκης μας έδωσε θάρρος και αυτό η πιο ξεκάθαρη ένδειξη αυτού, το ότι δηλαδή εμείς ξεθαρέψαμε, πήραμε θάρρος, είναι ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, παίρνοντας δίπλα του αξιωματικού του στρατού στο Καστελόριζο, προκάλεσε την Τουρκία στις 13 Σεπτεμβρίου με τον λόγο που έκανε. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δεν έκανε καμία δήλωση για το θέμα αυτό.
γίνεται εμφανές για άλλη μία φορά. Η πολιτική παράδοση της οικονομίας στην αναζήτηση ζεστού χρήματος στις αγορές και της εξωτερικής πολιτικής στο ΝΑΤΟ, η παράδοση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο ΝΑΤΟ, προκαλεί σοβαρές αδυναμίες στα θέματα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Ακούστε, δεν θα επέλεγα, γράφονται την ημέρα 300 άρθρα στην Τουρκία. Επί τόσες μέρες μιλάμε για χιλιάδες άρθρα. Δεν θα επέλεγα αυτό το άρθρο εάν δεν θεωρούσα ότι είναι εξαιρετική σημασία. Αυτή η λογική διατρέχει οριζοντίως και καθέτως την τουρκική στρατιωτική, διπλωματική και πολιτική γραφειοκρατία. Αυτή η λογική. Και γι' αυτό προχθές που επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο Φιντάν του άσκησε αφόρητες πιέσεις να σταματήσουν να στηρίζουν τους Κούρδους στη Συρία. Διότι η στήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους στη Συρία την εντάσσουν στο σχέδιο που περιέγραψε εδώ ο εν λόγω αρθρογράφος. Είναι σημαντικό ζήτημα, είναι τεράστια σημασία ζήτημα και όπως είδατε εκ των πραγμάτων εμπλέκεται η Κύπρος και η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν πάντως σημειώνω ότι παρόλα αυτά που λέει ο τύπος εδώ, η Ελλάδα και η Κύπρος είπαν ναι στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και είδα την αντίδραση του Ισραήλ, όχι εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, εναντίον όλων όσων είπαν ναι, η αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν σφοδρή, σφοδρή και της Ισραηλινής διπλωματίας. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο, τίποτα δεν είναι μόνο έτσι, κρατάμε και αυτό το σκεπτικό για να μπορούμε να το συναξιολογούμε με όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω μας. Επαναλαμβάνω ότι το θεωρώ εξαιρετικής σημασίας, δεδομένου ότι ο Ερντογάν ακριβώς εκκινούμενος εξ αυτής της λογικής έχει λυσάξει στην κυριολεξία να χτυπήσει τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, τους Κούρδους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, για να αποκόψει την επαφή τους με τη Ροζάβα, διότι ιδεολογικά είναι κοντά. Και υποσχέθηκε για πολλωστή φορά να τους τελειώνει φέτος το καλοκαίρι με το Πέντσε Κιλίτ την επιχείρηση. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 20 Σεπτεμβρίου. Καλοκαίρι έχουμε ή φθινόπωρο? Φθινόπωρο. Από αύριο πότε? Δεν τελείωσε τίποτα, σας πληροφορώ. Προχθές είχε πάλι 7-8 νεκρούς στρατιώτες που δεν τα ανακοινώνουν αυτά και από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε, οι αντάρτες πολεμούν γενναία και είναι εκεί. Γι' αυτό θέλει να εξαλείψει την απειλή από το πρώτο Κουρδιστάν. Στο τέλος ίσως θέλει να το καταλάβει και το πρώτο Κουρδιστάν, γι' αυτό χρησιμοποιεί τους Τουρκομάνους στο Κερκούκ και από εκεί και μετά να εξουδετερώσει και τις πιθανότητες, να εξαλείψει τις πιθανότητες να έχουμε και στη Συρία ένα δεύτερο κουρδικό κράτος. Γι' αυτό ο Σίση στην Τουρκία, ο Σίση θα παίξει και αυτό το ρόλο της γέφυρας, γι' αυτό προσπαθεί να τα βρει με την Συρία, γι' αυτό έχει και τη βοήθεια του Πούτιν. Γι' αυτό κρατήστε τα όλα αυτά, αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα. Θα περάσουμε στο θέμα της Κύπρου. Πριν μπούμε σε αυτό καθ' αυτό το θέμα της Κύπρου, να πούμε ότι ο Στόλτεμπεργκ σε μία τελετή που έγινε προς τιμήν του στην Γερμανία, γιατί φεύγει από το ΝΑΤΟ, αποχαιρετιστήριο τελετή, έκανε δηλώσεις που αφορούν την Τουρκία και την Ελλάδα και έχουν τεράστια σημασία, γιατί που είναι και αυτό και το πρόβλημα της χώρας μας. Μπήκαμε μαζί με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ το 1952 την ίδια μέρα. Αυτό είναι και η δυστυχία μας, γιατί μας θεωρεί το ΝΑΤΟ ως ενιαίο χώρο. Δεν τον νοιάζει το ΝΑΤΟ εάν σε αυτόν τον ενιαίο χώρο κάποιος πάρει κάτι από τον άλλον. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο ενιαίος χώρος να λειτουργεί για να εκπληρώσουν μέσω αυτού του ενιαίου χώρου τους νατοϊκούς στρατηγικούς στόχους. Αυτό το έχει αντιληφθεί η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν διεκδικεί. Η Τουρκία είναι μια χώρα που διεκδικεί. Και ακριβώς επειδή αυτός που θα πάρει το ρίσκο, την ευθύνη να κάνει έναν ενδονατοϊκό πόλεμο, θα υποστεί τεράστιες συνέπειες, δηλαδή έναν πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό το είδαμε και στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Κύπρου, Ελλάδας-Βρετανίας για την Κύπρο το 51, 52, 53, 54, 55
και εκεί μας βάζαν συνέχεια αυτό, μην δημιουργείται πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, πόσο μάλλον δε με την Τουρκία. Και γι' αυτό το 1974 κύριο μέλημα του Κίσιγκερ ήταν αυτό. Γι' αυτό έπιασε εδώ τους πάντες και εδώ και στην Κύπρο και δεν εμπλακήκαμε σε πόλεμο. Για να μην διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν το έχει αντιληφθεί αυτό η Τουρκία. Σου λέει η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιδράσει και η Τουρκία δεν κάνει πόλεμο. Διεκδικεί χωρίς να κάνει πόλεμο. Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο με την. Και γι' αυτό έχουμε, αυτό είναι η κακοδαιμονία της χώρας. Η Ελλάδα υποχωρεί και η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις αφού κανένας δεν τη μαλώνει. Λοιπόν, ως δύο πολύτιμους και σημαντικούς συμμάχους χαρακτήρισε την Ελλάδα και την Τουρκία ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, που συμβάλλουν στην κοινή άμυνα και ασφάλεια με διαφορετικούς τρόπους, παίζουν και οι δύο σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και είναι μέρος της λήψης αποφάσεων σε καθημερινή βάση. Αυτά τα είπε στο Ίδρυμα Marshall, γερμανικό Ίδρυμα Marshall, σε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Επίσης ανέφερε ότι όταν υπάρχουν κάποιες διαφορές και προκλήσεις στις διμερείς σχέσεις, το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να λύνεται με διμερή διάλογο. Το άλλο με τι να λύνεται, με μπουνιές. Τονίζει ακόμη πως κάθε φορά που υπάρχουν διμερείς συναντήσεις και διάλογος μεταξύ των δύο χωρών για να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαφορές, το ΝΑΤΟ τις καλωσορίζει. Συμπλήρωσε ότι το ΝΑΤΟ έχει παίξει ρόλο πλατφόρμας για την διευκόνιση του διαλόγου και την αντιμετώπιση των διαφορών. Όπως σημείωσε ο Στόλτεμπεργκ, το ΝΑΤΟ το έκανε αυτό σε διάφορα στάδια για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος περιστατικών στο Αιγαίο, στη θάλασσα και στον αέρα. Αυτά από τους φίλους μας. Καταλάβατε? Η εξίσωση του θύματος με το θήτη. Πάμε τώρα. Ακριβώς στη λογική του άρθρου που σας ανέλησα, έρχεται ο Γιασάρ Γκουλέρντο. Σε αυτή τη λογική ερμηνεύουν και την σύσφιξη των σχέσεων σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αμερική. Και ανησυχεί η Τουρκία ότι αυτές οι κινήσεις της υπερδύναμης θέτουν σε εναμφιβόλο την παρουσία του τουρκικού στρατού κατοχής στην Κύπρο. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει αυτή τη δήλωση στο X. Γι' αυτό το λόγο την έκανε. Προσέξτε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες στην Κύπρο για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ, προσθέτοντας ότι προστατεύουν τα συμφέροντά τους στη γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Άκου, άκου θράσος. Και δεν βγαίνει ένας από εδώ να τον βάλει στη θέση του, αλλά βγαίνουν όταν μιλάει ο Δένδιας και μιλάει μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε αντιδράσεις και από τον Τσελή και από τον Μπαχτσελή, ο οποίος είπε πάλι αθλειότητες. Στη δήλωσή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουλέρ αναφέρει ότι «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και επιμονή». Αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι η πολιτική γενοκτονία των Κούρδων, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και επιμονή για την ειρήνη και την ασφάλειά μας. Για να είμαστε εμείς εν ειρήνη και ασφαλεία, να κάνουμε γενοκτονία σε ένα λαό. Ωραία λογική, τουρκολογική. Παρομοίως προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια και την ουράνια πατρίδα μας, χωρίς να συμβιβαζόμαστε. Τι λέει ρε φίλε. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε παρόντες στην Κύπρο, την εθνική μας υπόθεση, στο πλαίσιο των συνθήκων εγγύησης και συμμαχίας και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδερφών μας υπό όλες τις συνθήκες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η στάση όσων δημιουργούν συνεχώς ένταση με προκλητικές ενέργειες και ρητορική δεν οφείλει κανέναν. Εδώ βάζει και το δένδια. Αυτές οι μάταιες προσπάθειες που εξυπηρετούν την έλλειψη λύσης βλάπτουν και την ατμόσφαιρα ασφάλειας που έχει επιτευχθεί στο νησί. Παρακολουθούμε στενά τις πρωτοβουλίες τρίτων στην περιοχή, Αμερική, και θα ήθελα να τονίσω ότι οι δικές μας πρωτοβουλίες είναι πάντα έτοιμες προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε δηλαδή. Θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε παρόντες στο νησί για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα και για να υποστηρίξουμε τα νόμιμα συμφέροντα της αδελφικής του Δουβουκού υπό οποιασδήποτε συνθήκες, καθώς και θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας στην Ανατολική Μεσόγειο με αποτελεσματικό και αποφασιστικό τρόπο. Και αυτά είναι μηνύματα δουλεμένα, επαναλαμβάνω. Κυπριακή Δημοκρατία
Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όσους εμπλέκονται στην περιοχή. Όσον αφορά το καλώδιο, ήταν εδώ και χθες το βράδυ ήταν ο Χριστοδουλίδης. Φαίνεται ότι δρομολογούνται οι ρυθμίσεις που θα λύσουν όλα τα υφιστάμενα προβλήματα ούτως ώστε να υπογραφεί τελικά η συμφωνία και να αναλάβει η Nexans, η εταιρεία που θα ποντίσει το καλώδιο, να συνεχίσει τις έρευνες και να κάνει να ποντίσει το καλώδιο ούτως ώστε το έργο να λειτουργήσει στο έτος 2029. Θα πάμε τώρα πάλι στο Σκοπιανό για να δείτε τη διαφορά λειτουργίας του βουλγαρικού και του ελληνικού κράτους, πώς λειτουργούν. Έχουμε πει ότι η Βουλγαρία εξασφάλισε μια μεγάλη επιτυχία. Έστειλε στους Ευρωπαίους σε ένα 18 σελίδο, νομίζω κάτι τέτοιο κείμενο, τις θέσεις της για το Σκοπιανό και είπε για να άρω, το περνάει από το κοινοβούλιο αυτό και λέει για να άρω το βέτο πρέπει να γίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Τελικώς επιτυγχάνεται συμφωνία τριμερής μεταξύ Βουλγαρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σκοπίων της προηγούμενης κυβέρνησης που λέει θα αναγνωριστεί βουλγαρική μειονότητα στο σύνταγμα των Σκοπίων και μάλιστα ως ισότιμο συστατικό στοιχείο του κράτους, αυτού που λένε, όπως το λένε, βουμού. Και κάτι λέει και για τη γλώσσα, που δεν την αναγνωρίζουν ως μακεδονική, βουλγάρικη είναι. Πήγε λοιπόν πρόσφατα η πρόεδρος Σιλιάνοφσκα στην Σόφια για μια όπερα που θα κάνει η κρατική η λυρική σκηνή της των Σκοπίων και επισκέφθηκε το προεδρικό μέγαρο τον Ράντεφ, τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας. Εκεί το έχουμε πει, επειδή η επίσκεψη ήταν άτυπη, υπάρχουν δύο τύποι επισκέψεων που επιβάλλουν στη χώρα που φιλοξενεί να βάλει τη σημαία του φιλοξενουμένου. Εάν πρόεδρος δεχθεί πρόεδρο, οι σημαίες είναι ίδιες, ίδιο μεγέθος. Εάν πρόεδρος δεχθεί πρωθυπουργό χώρας όμως με προεδρική δημοκρατία, δηλαδή με δημοκρατία όπου ο πρόεδρος είναι ο νούμερο ένα, βάζει μικρότερη. Εάν δεχθεί, όπως αν δεχθεί Έλληνα πρωθυπουργό που είναι ο νούμερο ένα, τότε βάζει ίδια. Και αυτά γίνονται στις επίσημες επισκέψεις ή στις επισκέψεις εργασίας. Στις επίσημες υπάρχει άλλος τρόπος υποδοχής στα αεροδρόμια κτλ. Και στο έξω από το προεδρικό. Στις εργασίες άλλες. Είναι πιο επίσημη είναι η πρώτη. Αυτή δεν ήταν ούτε εργασίας ούτε επίσημη επίσκεψη. Ήταν μια άτυπη επίσκεψη. Δηλαδή πήγε να δει έναν αγώνα, ας πούμε. Δεν έχει σημασία, ήταν μια δραστηριότητα. Και λέει ας δω και τον πρόεδρο. Δεν υποχρεούται, σου λέει. Και εξ όσων ρώτησα, έτσι λέει και η θεμοτυπία, δεν υποχρεούται. Οι Σκοπιανοί, επειδή όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται, επειδή φοβούνται οι Σκοπιανοί ότι η Βουλγαρία θεωρεί το έδαφος των Σκοπίων προέκταση του βουλγαρικού εδάφους και τους πολίτες, τους σλαβόφωνους, ως Βουλγάρους, γι' αυτό δεν κάνουν και την αλλαγή του συντάγματος, θεώρησε ότι η έλλειψη σημαίας αποτελεί προέκταση αυτής της πολιτικής άποψης που έχουν για τα Σκόπια. Και είχαμε αντίδραση, κάλεσαν τον Βούλγαρο πρέσβη στα Σκόπια, του επέδωσαν γραπτό διάβημα, και έγινε κάτι που γίνεται ελάχιστες φορές ως διπλωματική πρακτική. Αρνήθηκε να παραλάβει το διάβημα ο Βούλγαρος πρέσβης. Αυτό επέτεινε την δυσφορία στην πλευρά των Σκοπιανών, σου λέει δεν μας λογαριάζουν καθόλου για κράτος. Και προσέξτε τι δηλώσεις είχαμε που πλέον μιλάμε ότι για ένταση σε σημείο εκτράχυνσης των σχέσεων των δύο χωρών. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός μεταφορών των Σκοπίων Αλεξάνδρ Νικόλοσκι χαρακτήριστε απολύτιστο τον πρόεδρο της Βουλγαρίας επειδή δεν έβαλε τη σημαία. Τα πράγματα πήραν αυτήν την τροπή επειδή προφανώς ο οικοδεσπότης, ο Ρούμεν Ράντεβ δηλαδή,
δεν είναι ούτε πολιτισμένος, ούτε αξιοπρεπής και δεν δείχνει κανέναν σεβασμό και ας μας στείλουν διάβημα διαμαρτυρίας αν θέλουν για όσα λέω, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Σκοπίων. Προσέξτε, δεν είναι ούτε πολιτισμένος, ούτε αξιοπρεπής και δεν δείχνει κανέναν σεβασμό. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλγαρίας. Ο ανοιχτός και επικοδομητικός διάλογος, ακόμα και σε μία άτυπη συνάντηση, όπως αυτή που έγινε μεταξύ των Προέδρων της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας στο αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου, προφανώς ενόχλησε σε μεγάλο βαθμό ορισμένους κύκλους στην κυβέρνηση της Βουμού. Η παραποίηση των γεγονότων και οι ιστερικές αντιδράσεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουμού δεν εμπνέουν αισιοδοξία ότι ο νοτιοδυτικός γείτονάς μας θέλει οι σχέσεις με τη Βουλγαρία να ξεφύγουν από το πεδίο των προκλήσεων και των στημένων σκανδάλων. Ο πολιτισμένος σε εισαγωγικά χαρακτήρας της νέας κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουμού θα κριθεί από το αν θα συνεχίσει να αποτελεί αυτή μέρος της εκστρατείας υποκίνησης ρητορικής μίσους κατά της Βουλγαρίας ή θα αντιπαρατεθεί σε αυτό και θα σεβαστεί τις διεθνείς συμφωνίες, δεσμευόμενη να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπενχάγης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σε επίσημη ανακοίνωση της Βουλγαρικής Προεδρίας. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι, προσέξτε εδώ η διαφορά του ενός κράτους βουλγαρικού με το ελληνικό, ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τους εταίρους της χώρας, δηλαδή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του ΝΑΤΟ, για τις απρόκλητες προβοκάτσιες της κυβέρνησης της Βουμού που σκοπεύουν στην υπονόμευση του διαλόγου. Τι σημαίνει αυτό? Τι έκανε η Σόφια? Κοιτάξτε, μην μας τα φορτώσετε μετά σε εμάς. Κοιτάξτε τι κάνουν. Και φυσικά τους έστειλε το ενημερωτικό σημείωμα. Αυτά για να δούμε τι σημαίνει η λειτουργία ενός κράτους. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Να αποφασίζουν ένα-δυο άτομα για τα πάντα. Δηλαδή το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Τι όπλα θα στείλουμε στην Ουκρανία, τα αποφασίζει ένας. Τι πολιτική θα ακολουθήσουμε, τα αποφασίζει ένας. Αυτό είναι μια παγίδα. Η χώρα κινείται επί ξηρού ακμής και δεν έχουμε και δίκτυα ασφαλείας, έτσι. Γι' αυτό έχουμε, συμβαίνουν όσα μας συμβαίνουν. Όπως είναι γνωστό, πριν λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση των προσώπων που ανέλαβαν τα αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή αντιπρόεδροι και επίτροποι. Εκεί παρατηρείται κάτι περίεργο. Σε χώρες οι οποίες αποτελούν το 1% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν χαρτοφυλάκια εξωτερικών και άμυνας που αφορούν, μας αφορούν όλους, στο 1%. Και σε χώρες που έχουν προβληματικές σχέσεις με το ρωσικό παράγοντα, κυρίως εννοώ τις βαλτικές χώρες, κυρίως γιατί στη διάρκεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τις κατέλαβα η Σοβιετική Ένωση, οι άνθρωποι αυτοί ήταν αντισοβιετικοί, πολλοί ήταν με τους Ναζί και εξ αυτού του λόγου υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στη Σοβιετική Ένωση και τώρα βγάζουν το μίσος, αλλά υπάρχει κίνδυνος αυτή η δικαιολογημένη σε ένα βαθμό στάση απέναντι στη Ρωσία να παρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη, τις πολιτικές ολόκληρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε εδώ τι έγινε τώρα. Προσέξτε. Ο νεοδιοριστής Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας είπε ξεκάθαρα μιλώντας σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους: «Η Μόσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο». Αυτό είπε ο 67χρονος Κουμπίλιος, που σημειωτέων γεννήθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν οι περισσότεροι επί Σοβιετικής Ένωσης και διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός της Λιθουανίας μετά τη διάλυση φυσικά. Ποιο είναι το ενδεχόμενο? Μα ο πόλεμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Αυτό πρακτικά κατά τον Υπουργό Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γεμίσουν οι αποθήκες, αυτό σημαίνει κατά τον Υπουργό Άμυνας, να γεμίσουν οι αποθήκες με στρατιωτικό εξοπλισμό
και οι στρατοί των χωρών μελών να είναι έτοιμοι για πιθανή ταχεία κινητοποίηση εναντίον της Ρωσίας. Ή τέλος πάντων για να αποκρούσουν μία επίθεση από τη Ρωσία. Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο Κουμπέλιος τους υπολόγισε επακριβώς. Τα κράτη-μέλη ξοδεύουν τώρα 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και οι Αμερικανοί 800. Άρα πρέπει να πιστούν τα κράτη-μέλη να επενδύσουν πολύ περισσότερα από πριν, είπε ο Λιθωανός Επίτροπος. Ακούστε, αυτά ξέρετε τι είναι. Είναι. Ο αστυνομικός είναι όργανο. Το μπουζούκι είναι όργανο, άρα και ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Αυτή είναι η λογική. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν 800 δισεκατομμύρια. Όχι για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την παγκόσμια κυριαρχία. Έχουν 14 στόλους σε όλο τον κόσμο. Τι σύγκριση είναι αυτή και μας παρασέρνουν εμάς σε αυτόν τον παραλογισμό, σε αυτή την τρέλα. Για να καταλάβετε. Ποιους βάλανε Υπουργό Άμυνας της Ευρώπης για να μας εκπροσωπεί και εμάς. Άρα πρέπει να πιστούν τα κράτη-μέλη να επενδύσουν πολύ περισσότερα από πριν, είπε ο Λιθουανός Επίτροπος Άμυνας. Και μάλιστα τώρα, από τώρα λέει, να μην περιμένουμε να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2028. Το ερώτημα βέβαια αν θα πρέπει να υπάρξει κοινό χρέος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα της Ευρώπης, δεν το απάντησε, διότι αυτό δεν το δέχονται οι Γερμανοί και ως γνωστόν αυτοί είναι τσιράκια των Γερμανών. Ο Κουμπέλιος δεν είναι το μόνο γεράκι στην Κομισιόν. Την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης φεύγει ο Μπορέλ, αναλαμβάνει η Εσθονή Πρωθυπουργός Κάγια Κάλας, η οποία δήλωσε ότι θέλει να φάει τη Ρωσία για πρωινό. Δύο γεράκια από ισάρεθμες χώρες της Βαλτικής θα καθορίζουν την αμυντική και εξωτερική πολιτική της Ευρώπης των 27. Δύο πολιτικοί που προέρχονται από δύο κράτη-μέλη στα οποία ζει το 1% των πολιτών της Ευρώπης, για την ακρίβεια, που είναι γνωστά για την ιστορική εχθρότητά της προς τη Ρωσία, που είναι δικαιολογημένη με βάση τη δική τους οπτική, έτσι, ξεκάθαρα. Ο διορισμός των δύο γερακιών της Βαλτικής σε δύο θέσεις κλειδιά είναι σαφές ότι στέλνει ένα μήνυμα με το διορισμό η Ούρσουλα. Θέλει να κλιμακώσει κι άλλο τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Όταν μάλιστα πληθαίνουν οι φωνές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει για το καλό της Ευρώπης από διάφορες χώρες. Ο Πολωνός Πιότ Σεραφίν θα είναι επίτροπος προεπιλογισμού, δηλαδή έχει δώσει τα πιο βαριά χαρτοφυλάκια από εκεί μεριά. Η Ρουμάνα Ροξάνα Μιτζάτου, καταλαμβάνει μία από τις 6 θέσεις εκτελεστικών αντιπροέδρων για την αγορά εργασίας και κοινωνικές υποθέσεις. Η Σλοβένα Μάρτα Κος για τη διεύρυνση και η Κροάτισσα Ντομπράβσκα Σουίτσα για τη Μεσόγειο. Την Ουγγαρία που είχε το χαρτοφυλάκιο για τη διεύρυνση της δώσανε το χαρτοφυλάκιο για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, αυτά επίσης να πούμε, μια που είμαστε στα ευρωπαϊκά, ρεκόρ καταγράφουν οι πρόσφυγες που ζητούν προστασία για ανθρωπιστικούς λόγους στη Γερμανία, ανέρχονται στον αριθμό των 3.480.000. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολύ γρήγορα, γιατί μας έφυγε ο χρόνος, ο Ερντογάν φεύγει για την 79η συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για 14η φορά θα εκφωνήσει λόγο. Και μάλιστα τον έχουν πολύ μπροστά να μιλήσει. Τις 3 τελευταίες ομιλίες του τις έχω μεταφράσει. Δεν είναι ίδιες κάθε φορά. Μιλάει τουρκικά, δεν μιλάει αγγλικά όπως ξέρετε, αλλά και να μιλούσε τουρκικά θα μιλούσε. Πιστεύω ότι οι χώρες που ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία ή για τη στρατηγική της Τουρκίας πρέπει να μεταφράζουν και να αναλύουν το λόγο του Ερντογάν λέξη-λέξη, γραμμή-γραμμή, πρόταση-πρόταση, παράγραφο-παράγραφο, σελίδα-σελίδα. Επειδή τις έχω μεταφράσει, είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, θα τη μεταφράσουμε και πάλι φέτος. Στη συνέχεια ο Ερντογάν θα παρακαθίσει στο... Λέει ότι αναμένεται να δει τον Biden στο πόδι, εκεί
στον ΟΗΕ, στο περιθώριο δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης, και θα παρακαθίσει σε τραπέζι που θα του δώσει ο προς τιμήν των ηγετών ο Γκουτέρες. Πάντως ήθελα να αναφέρω την συμμετοχή του για τη σημασία που έχει η ομιλία που θα εκφωνήσει εκεί και την οποία θα μεταφράσουμε φυσικά. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Την Τρίτη είχαμε τους τηλεειδοποιητές που ανατινάχτηκαν. Την Τετάρτη είχαμε τους δέκτες της ICOM της Πολωνικής που ανατινάχθηκαν και αυτοί. Συνολικά η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έχασε 20 μέλη. Οι νεκροί είναι ίσως διπλάσιοι, δεν ήταν όλοι μέλη. Για παράδειγμα, ένα κοριτσάκι άκουσε να χτυπάει ο τηλεειδοποιητής και τον πήρε να τον πάει στον πατέρα του και ανατινάχθηκε την ώρα που... δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη Χεζμπολάχ, εννοώ οργανική. Είπαμε είναι περίπου 3.000 οι τραυματίες, μετέφεραν με αεροπλάνα στο νομίζω 100 άτομα, νομίζω 100 άτομα ή χθες είχαν μεταφερθεί στο Ιράν, τους επισκέφτηκε στο νοσοκομείο ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Είχαμε διαβάσαμε χθες το διάγγελμα του Νασράλα, αναγνωρίζει ότι είναι η μεγαλύτερη ήττα, έχει αρχίσει ανάκριση για να δει ποια πρωτόκολλα ασφαλείας δεν τηρήθηκαν και φτάσαμε σε αυτό. Στη συνέχεια είχαμε βομβαρδισμούς χθες το βράδυ, αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ισραήλ, κατέστρεψαν με βάση την Ισραηλή πλευρά, κατέστρεψαν 100 εκτοξευτήρες ρουκετών και περίπου 1.000 ρουκέτες, λένε οι Ισραηλινοί. Επίσης είχαμε στη Νότια Βηρυτό βομβαρδισμό όπου σκοτώθηκε ο Ακίλ, ένας καταζητούμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το νούμερο 2 μετά τον Σούκρ που σκότωσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο επόμενος στην ιεραρχία της στρατιωτική. Μάλιστα ήταν καταζητούμενος από τους Αμερικανούς με 7 εκατομμύρια δολάρια, διότι θεωρείται ότι συμμετείχε στη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1983, που έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες Αμερικανοί πεζοναύτες, και σε μια άλλη πάλι επιχείρηση τέτοια τρομοκρατική. Έχασε τη ζωή του, αναφέρουν πηγές από τη Βηρυτό, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα από τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έστειλε καμιά 130-140 ρουκέτες και βλήματα στο Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Είδα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν 17 στόχοι, στρατιωτικοί στόχοι από αυτές τις επιθέσεις. Είπαμε ότι κινήθηκε η 28η ημεραρχία επίλεκτη κοντά στα σύνορα. Ο Νετανιάχου ανέβαλε για μία μέρα, για 24 ώρες, την αναχώρησή του, πιθανόν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Όσον αφορά το τι ακριβώς έγινε και πώς κατασκευάστηκαν αυτά, γίνεται, εμπλέκονται, είπαμε, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Νορβηγία και Ρουμανία, αλλά δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Και οι τηλεειδοποιητές και οι δέκτες, άσχετα με το ποιος κατασκεύασε, μετασκευάστηκαν με ειδική εκρηκτική ύλη από υπηρεσίες του Ισραήλ και στη συνέχεια πωλήθηκαν στον Χεζμπολάχ, δηλαδή η Χεζμπολάχ πλήρωσε για να καταστρέψει τον εαυτό της. Πλήρωσε τη Μοσάντ ή τις υπηρεσίες Ισραηλινές για να καταστρέψει τον εαυτό της. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι ο στρατός του Λιβάνου δηλώνει ότι αν εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός στο έδαφος του Λιβάνου, θα εμπλακεί και ο στρατός του Λιβάνου, και να δούμε τι μήνυμα στέλνει ο πρέσβης του Λιβάνου στο Λονδίνο, ο οποίος μιλάει ακριβώς για αυτό το ενδεχόμενο. Έχει μεγάλη σημασία η δήλωση που έκανε για το θέμα. Για να δούμε τι είπε ο κύριος
Ραμί Μορντάντα. Μία Ισραηλή χερσαία εισβολή στο Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει σκηνές αποκάλυψης και ολοκληρωτικό πόλεμο, προειδοποίησε ο πρεσβευτής του Λιβάνου στη Βρετανία, εξηγώντας ότι οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ θα έρχονταν αντιμέτωπες με στρατεύματα που έχουν λάβει εκπαίδευση από τους Βρετανούς και εννοεί τον στρατό του Λιβάνου, τον τακτικό στρατό του Λιβάνου. Σύμφωνα με τους Times και την Daily Mail, αγγλικές εφημερίδες, ο ανώτατος διπλωμάτης Ραμί Μορντάντα δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας δεν θα καθόταν να παρακολουθεί άπραγος εάν το Ισραήλ προχωρούσε σε χερσαία εισβολή ή πραγματοποιούσε μια σφοδρή αεροπορική επίθεση στο Λίβανο. Ο κύριος Μορντάντα προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ έχει εξελιχθεί σε μια τρομερή πολεμική δύναμη και τόνισε ότι ένας πόλεμος σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ριζοσπαστικοποιήσει μια ολόκληρη νέα γενιά στην Ευρώπη. Ρίχνει και τα βέλη προς την Ευρώπη. Αντιμετωπίζουμε όλους τους κινδύνους μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης στην περιοχή και αυτό είναι που προσπαθούμε ακούραστα να αποφύγουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, διότι αυτό είναι ένα σενάριο αποκάλυψης για όλους. Θα είναι σίγουρα καταστροφικό για τον Λίβανο, αλλά ο Λίβανος δεν θα είναι ο μόνος που θα πληγωθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Απειλή εναντίον του Ισραήλ. Αυτό μας δίδαξε η πρόσφατη ιστορία. Το 2007 ιτήθηκε το Ισραήλ. Έτσι όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στο να αποφευθεί μια τέτοια έκβαση. Υπάρχουν πολλές επικίνδυνες πτυχές για τη Μέση Ανατολή που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Άλλη απειλή. Χθες το βράδυ, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως είπαμε, έκαναν σειρά αεροπορικών επιθέσεων, τα είπαμε αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να προτρέπουν και το Ισραήλ και το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακούν σε έναν πόλεμο. Η Αμερικανική Διπλωματία κάλεσε χθες Πέμπτη τη Λιβανική Παράταξη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τα δύο κύματα πολύ νεκρών εκρήξεων που έγιναν την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο Νασράλα θα μπορούσε να τερματίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σας εγγυώμαι πως εάν το έκανε θα ασκούσαμε πίεση και θα επιμέναμε στο Ισραήλ πως είναι ανάγκη να διατηρηθεί η ηρεμία και από τη δική του πλευρά. Είπε ο εκπρόσωπος του State Department Matthew Miller στους διαπιστευμένους συντάκτες. Αυτό που πρέπει να συγκρατηθεί είναι ότι δεν σταματά τις τρομοκρατικές επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, φυσικά το Ισραήλ θα διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις για να μηνθεί, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλη χώρα, είπε ο Μάθιου Μίλλερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1997 έχουν χαρακτηρίσει τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 το ένοπλο τμήμα της Χεζμπολάχ το έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Συνεχίζουμε να πιέζουμε όλα τα μέρη να αποφύγουν κλιμάκωση της σύραξης, έναν πόλεμο που ξέρουμε ότι θα πλήξει τα συμφέροντα όλων των πλευρών. Εδώ ο Μάθιου Μίλλερ δίνει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ. Σου λέει και εσείς θα έχετε πρόβλημα. Έχουμε αναφορές στον Ισραηλινό τύπο φυσικά, για αυτόν τον επιχειρηματία τον Ισραηλινό, ο οποίος ζούσε για μεγάλο διάστημα στην Τουρκία, και ταξίδεψε και δύο φορές στο Ιράν. Θα σας πω πώς ταξίδεψε. Εν πάση περιπτώσει, αυτόν δύο Τούρκοι, προφανώς των μυστικών υπηρεσιών, τον έφεραν σε επαφή με έναν τηλεφωνικά πρώτα Ιρανό επιχειρηματία. Κάποια στιγμή δώσαν ραντεβού στο Σαμάνταγ. Το Σαμάνταγ είναι μία κομμόπολη στο νομό της Αντιόχειας, νότια εκεί, στα σύνορα με τη Συρία, δεν ήρθε ο Ιρανός, έστειλε ένα δικό του άνθρωπο και τελικώς δύο φορές τον πέρασαν οι Τούρκοι από τα σύνορα κρυφά στο Ιράν και εκεί συναντήθηκε με τον τύπο τον Ιρανό, ήταν και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών εκεί και ζήτησαν, του έδωσαν διάφορες αποστολές και να σκοτώσει τον Νετανιάχου, τον Γιοάβ Γκάλαντ και τον επικεφαλής της Σιμπέτ. Αυτές ήταν οι αποστολές. Αυτό ζήτησε 1 εκατομμύριο. Από τους Ιρανούς, τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Να κλείσουμε το θέμα με το Ισραήλ.
να πούμε ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς να πετάνε από, τη στέγη, από τους ορόφους ψηλά κάτω Παλαιστινίους, τώρα ζωντανούς ή νεκρούς δεν είναι φανερό, και έχουμε παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής για το θέμα. Ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, βαθιά ανησυχητικά χαρακτήρισε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και παρουσιάζουν Ισραηλινούς στρατιώτες να σβρώχνουν τους ορούς τριών Παλαιστινίων ενόπλων από μία ταράτσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και είπε ότι περιμένουμε από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να δώσουν εξηγήσεις. Επίσης, επέλεξε να κάνουμε αναφορά σε αυτά που είπε ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας για το θέμα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, διότι ήταν το κεντρικό ζητούμενο της αμερικανικής διπλωματίας, η προσέγγιση Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας και η αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, η αναγνώριση δηλαδή. Ήταν ο βασικός πυλώνας της πολιτικής των ΗΠΑ. Πού φτάσαμε τώρα? Για να δείτε τι είπε σήμερα ο Μπιν Σαλμάν. Αδελφοί και αδελφές, η Παλαιστινιακή υπόθεση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής του κράτους της Σαουδικής Αραβίας. Το βασίλειο απορρίπτει με ανανεωμένο σθένος και καταδικάζει στεναρά τα εγκλήματα των Ισραηλινών αρχών και κατοχής κατά του Παλαιστινιακού λαού, τα οποία διαπράχθηκαν σε αντίθεση με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και ανοίγουν μια νέα και πικρή σελίδα οδύνης για τους Παλαιστινίους. Το βασίλειο θα συνεχίσει να προωθεί ακούραστα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και χωρίς αυτό, το βασίλειο δεν θα συμφωνήσει να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Είμαστε ευγνώμονες στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και καλούμε όλες τις άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι βυθίζεται σιγά σιγά η πρωτοβουλία και η πολιτική των ΗΠΑ να φέρουν κοντά, που τις είχαν φέρει κοντά πριν τα γεγονότα αυτά. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί υπάρχουν δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, καταλαβαίνετε, τώρα υπάρχουν τόσα πανεπιστήμια, τόσα κέντρα πολιτικών αναλύσεων και μελετών. Πολλές δημοσκοπήσεις φέρνουν 47-47 και τους δύο υποψηφίους από 47%. Στις κρίσιμες πολιτείες όμως φέρουν την Καμάλα Χάρις να προηγείται του Τραμπ, αλλά εκεί κάπου εκεί στα όρια του στατιστικού λάθους, πάντως η Χάρις προηγείται. Ένας κρίσιμος παράγοντας για το ποιος θα είναι πρόεδρος της ΗΠΑ είναι οι Εβραίοι το θρήσκευμα, Αμερικανοί πολίτες. Υπάρχουν εκατομμύρια όπως ξέρετε, και στην κρίσιμη πολιτεία, στην Πενσιλβάνια, ζουν 400.000 Εβραίοι το θρήσκευμα, Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν σε ποσοστό 65% περίπου, ψηφίζουν δημοκρατικούς. Αν δηλαδή κατορθώσει ο Τραμπ και πείσει, με δεδομένο ότι στην προηγούμενη φορά έχασε στην Πενσιλβάνια από τον Biden για 81.000 ψήφους. Άμα κέρδιζε την Πενσιλβάνια μπορεί να ήταν και πρόεδρος ο Τραμπ. Άρα γι' αυτό κάνει προσπάθειες, μερικές φορές δεν τις κάνει και με σωστό τρόπο, θα δείτε τώρα γιατί, να πείσει τους Εβραίους πολίτες, Αμερικάνους πολίτες να τον ψηφίσουν. Δείτε τι είπε χθες σε μία συγκέντρωση των Εβραίων στο Εθνικό Συνέδριο του Αμερικανο-Ισραηλινού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να χάσει τις εκλογές η Καμάλα Χάρις, η οποία δεν έχει υπερασπιστεί το Ισραήλ όπως θα έπρεπε μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23. Είπε επιλέξει, όποιος Εβραίος την ψηφίσει θα πρέπει να πάει σε γιατρό για να εξετάσει τον εγκέφαλό του. Τώρα συγγνώμη, είναι λόγια αυτά από έναν υποψήφιο πρόεδρο να απευθύνεται μάλιστα σε ένα κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας που είναι και κατά τεκμήριο ανωτάτης και υπερανωτάτης εκπαιδεύσεως. Τώρα λες τέτοια πράγματα. Τι να πω, αλλά αυτός είναι ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Το Ισραήλ θα πάψει να υπάρχει μέσα σε 2 χρόνια εάν η Καμάλα Χάρις κερδίσει τις εκλογές. Αν δεν κερδίσω αυτές τις εκλογές και οι Εβραίοι θα έχουν μεγάλη ευθύνη αν συμβεί αυτό, διότι αν
το 60% των ανθρώπων ψηφίζουν για τον εχθρό, δηλαδή αφού ψηφίζουν για την Κάμαλα Χάρις, να ψηφίσουν τον εχθρό του Ισραήλ, όχι την Κάμαλα Χάρις, αυτούς οι οποίοι είναι εχθροί του Ισραήλ και εννοεί τους, τη Χαμάς και τη Χεσμολά. Τότε το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, θα πάψει να υπάρχει μέσα σε 2 χρόνια. Και επικαλέστηκε τη δημοσκόπηση, η οποία έδειξε ότι το 60% των Αμερικανών Εβραίων θα ψηφίσει Χάρις. Τώρα είναι η φρέσκια δημοσκόπηση. Όπως καταλαβαίνετε, είπαμε ότι στην Πενσιλβάνια ζουν 400.000 Εβραίοι. Ο Μπάιντεν κέρδισε το 2020 με μόλις 81.000 ψήφους περισσότερους από τον Τραμπ σε όλη την πολιτεία της Πενσιλβάνια. Και αυτή ήταν η ψήφη των Εβραίων που τον έβγαλαν. Γι' αυτό λοιπόν δίνει μεγάλη βαρύτητα ο Τραμπ, αλλά πιστεύω ότι το κάνει και με λάθος τρόπο. Και αυτό ακριβώς έρχεται να πλήξει δηλαδή την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Η κόρη του αδερφού του, η Μέρι Τραμπ, ανιψιά του, η οποία έγραψε ένα βιβλίο που λέει «Ποιος θα μπορούσε ποτέ να σε αγαπήσει» τίτλος. Και λέει, κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη, είναι εκδόσεων New York Times, άρα όλες αυτές οι εφημερίδες είναι στην πλευρά, στην υπηρεσία των Δημοκρατικών για να μην γίνει πρόεδρος ο Τραμπ, και αυτό έχει μέσα και πλάγιες και ευθείες βολές εναντίον του Τραμπ για το χαρακτήρα του. Θα παίξει ρόλο αυτό το... Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει δάνειο έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για να βοηθήσει τη χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή με ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Το δάνειο, το οποίο ανακοινώθηκε ενώ η επικεφαλής βρίσκεται στο Κίεβο για 8η φορά, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μεταξύ των χωρών της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, για άντληση κεφαλαίων χρησιμοποιώντας έσοδα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων στην χώρα, στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η πρόταση δανείου εξακολουθεί να χρειάζεται έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και από την ειδική πλειοψηφία των 27 εθνικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη 400 εκατομμύρια ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μεταφέρθηκαν για αγορά όπλων ουκρανικής κατασκευής, δηλαδή βοηθούν την ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Η παραγωγή των ουκρανικών αυτοκινούμενων πυροβόλων Bogdan πληρώθηκε με αυτά τα κεφάλαια, είπε ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο. Στην επόμενη δόση ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό θα πάει απευθείας στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Τώρα, το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας απαγόρευσε σε στρατιωτικούς και αξιωματούχους να χρησιμοποιούν στις υπηρεσιακές συσκευές τους την εφαρμογή Telegram. Οι άλλοι τη χρησιμοποιούν, τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Ζελένσκι, αλλά είπαν για λόγους ασφαλείας, διότι μέσω της εφαρμογής μπορούν να διεισδύσουν μέσα στα τηλέφωνα και να τα πάρουν όλα, να ακούν, να βιντεοσκοπούν κτλ. Το νικηφόρο σχέδιο της Ουκρανίας για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας εξαρτάται από το κατά πόσον θα ληφθούν γρήγορες αποφάσεις από τους συμμάχους φέτος, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με την Ούρσουλα ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το προτινόμενο δάνειο ύψους πολλών δισεκατομμύριων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιεροπορική άμυνα, την ενέργεια και την εγχώρια αγορά όπλων. Είπαμε ότι δίνει 35 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία που έχει ο ρόλος του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο σχέδιο για τη νίκη, το οποίο, όπως είπε, θα συζητήσουν οι δύο άνδρες όταν θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο Ζελένσκι μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, την Νέα Υόρκη, είπαμε την άλλη εβδομάδα. Οι περισσότερες από τις αποφάσεις του σχεδίου νίκης εξαρτώνται συγκεκριμένα από τον Μπάιντεν και από άλλους συμμάχους επίσης, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που εξαρτώνται από την καλή πίστη και τη στήριξη των ΗΠΑ, είπε ο Ζελένσκι. Είχαμε μία ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι της Οδυσσού και σε ένα πλοίο
με σημαία αντίγκουα. Η Ρωσία απίφθαινε προς τη ΣΥΠΑ προειδοποίηση. Συγκεκριμένα ο Ρώσος Υπουργός Ιστορικών Σεργέη Λαυρόφ, σχολιάζοντας την πιθανότητα να συναντηθεί με τον Μπλίνκεν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ριαμπκόφ είπε για το θέμα αυτό ότι δεν θα υπάρξουν συναντήσεις καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν. Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνικού θα αλλάξει τη φύση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι το να δοθεί λευκή επιταγή στο Κίεβο να πραγματοποιεί πλήγματα με όπλα μεγάλου βεληνικού βαθιά στο ρωσικό έδαφος θα αλλάξει τη φύση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα γεράκια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Παίζουν με τη φωτιά και έχουν χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει τελείως η κλίμακα της σύγκρουσης που άρχισε εξαιτίας της Δύσης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο. Και υπόψη είναι ότι σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα με ψήφους χθες. Με ψήφους 425 υπέρ, 131 κατά και 63 αποχές που ζητούν να αρθούν οι περιορισμοί στη χρήση των όπλων από την Ουκρανία. Απαντώντας λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής, της κάτω Βουλής της Ρωσίας, ο Βολοντίν, είπε τα εξής. Για όσους δεν κατάλαβαν με την πρώτη φορά, με τίτλο «Για όσους δεν κατάλαβαν με την πρώτη φορά», ο Βιατσεσλάβ Βολοντίν, πρόεδρος της κάτω Βουλής και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προειδοποίησε για άλλη μια φορά, όπως κάνει πλέον συχνά η Μόσχα, για πυρηνικό πόλεμο εάν γίνει δεκτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνικού σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αυτό που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδηγεί σε παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, έγραψε ο Βολοντίν στο Telegram, κάνοντας αναφορά στην προειδοποίηση του Πούτιν την περασμένη εβδομάδα ότι η Δύση θα συγκρουστεί άμεσα με τη Ρωσία αν αφήσει την Ουκρανία να εκτοξεύει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στο ρωσικό έδαφος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Ρωσία θα δώσει μια σκληρή απάντηση χρησιμοποιώντας ισχυρά όπλα. Κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες γι' αυτό, και υπενθύμησε την εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμενος στις δηλώσεις, προσέξτε αυτό, του Στόλτεμπεργκ στους Times, ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου έχει θέσει και παλιά κόκκινες γραμμές, αλλά δεν κλιμάκωσε τη σύγκρουση με τη Δύση όταν αυτές ξεπεράστηκαν από τη Δύση, ο Βολοντίν έκανε λόγο για σχόλιο επικίνδυνο και προκλητικό. Απείλησε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο διεπιρωτικός βαλιστικός πύραυλος RS-28 Sarmat της Ρωσίας, στη Δύση είναι γνωστός ως Satan-2, θα χρειαζόταν μόλις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να πλήξει το Στρασβούργο, όπου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν, με την έχουμε και μία πάλι απειλή από την Ζαχάροβα, που λέει ότι συγκεντρώνουν στρατεύματα οι Ουκρανοί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, αν πειράξουν τη Ρωσία θα έχουν να κάνουν με εμάς. Να πούμε ότι στο Κούρσκ η επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού δεν εξελίσσεται καλά, έχουν χάσει περίπου το παραπάνω από το 1 τρίτο των εδαφών που είχαν καταλάβει εκεί προς τη δυτικά, και είδα κάτι δηλώσει σήμερα των Ρώσων που λέει ετοιμαζόμαστε να τους αποθήσουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.